Πρέπει να μπει μια γυναίκα εδώ μέσα. Συνάξω, πατέρα. Συνάξω, άκουσα ότι υπάρχουν κάτι φτωχοκόριτσα. Και στη Μαδαγασκάρη, Ανδρέα. Και στη Μαδαγασκάρη. Άλλος που να το βρούμε εμείς εδώ μέσα, οι αράχνες θα έχουν γίνει σαν φραγκόκοτες. Τώρα χωρίς αστεία, πατέρα. Κάτι πρέπει να γίνει εδώ μέσα. Τι να γίνει, ρε Κιμών. Ξέρω κι εγώ. Πάντως δεν μπορεί να εξακολουθήσει αυτή η κατάσταση. Τι να σε κάνω κι εγώ, ρε παιδιά. Μας είχε πει κι αυτός ο ξενοφόν για μια καλή κυρία που ατύχησε, λέει. Μια νοικοκύρα από τις τάξεις που ζητούσε θέση. Αλλά όσο την είδατε εσείς, αλλά τόσο την είδα κι εγώ. Λίγο νερό, ρε παιδιά, νερό! Αντρέα! Τι είναι, Αντρέα, πάλι! Σαν τα και μισή κανάτα νερό. Δεν άκουσες, ρε! Την άκουσα, ρε! Πήγαινε να φέρεις λίγο νερό. Πάλι εγώ! Κάντε, ρε παιδιά, συνειδητοποιηθείτε πως τον καρκανιάσουμε εδώ μέσα, παιδιά! Μάλλον εγώ θα τα κάνω εδώ μέσα, εγώ για το ψωμί, εγώ για το νερό, εγώ για τον μπουρνούς, εγώ όλα! Και τη σαλάτα, ρε, ποιος την έκοψε, ποιος έβαλε λάδι! Και το σαλάμι, ρε, ποιος το έκοψε και έστρωσε ολόκληρο τραπέζι! Εγώ μια φορά δεν πάω πουθενά! Κάντε, ρε παιδιά, να φέρετε λίγο νερό! Να πεθάνει κανείς από δίψα στη Σαχάρα, πάει και έρχεται, Σαχάρα είναι αυτή! Ένα πεθάνει από δίψα στην καρδιά της Αθήνας, πάει στο διάλο! Βρε, τι είσαστε εσείς, ρε! Ο πατέρας σας, ρε! Ο πατέρας σας τι σας ζήτησε, ένα ποτήρι νερό σας ζήτησε. Παλιόπαιδα. Άντε βρε πατέρα να πεις μόνος. Και άμα θες φέρε μου και με ένα ποτήρι. Λοιπόν, καλή καθαρά Δευτέρα, καλή Σαρακοστή σε όλους. Ξεκινήσαμε με ένα βίντεο το οποίο, ξέρετε, όταν είσαι μικρός και λες άντε μπαμπά φέρει και με ένα λίγο νερό, όταν μεγαλώνεις τελικά και λες το παιδί σου φέρει μου και με ένα λίγο νεράκι και σου λέει πάνε πάρε μόνο σου και φέρει και σε μένα, έτσι. Νομίζω ότι έχουμε εμποτίσει τις ελληνικές ταινίες και ξέρουμε πολύ καλά και τις απαντήσεις πολλές φορές. Λοιπόν, καλώς ορίσατε μέχρι και τις 12 θα κάνουμε βαρέα σήμερα κοντά σας. Θα σας μεταφέρουμε το κλίμα. Όλα όσα ζήσαμε το Σαββατοκύριακο που πέρασε, με την Ξάνθη, με την Πάτρα, με όλες τις περιοχές της Ελλάδας οι οποίες πλημμύρισαν με καρναβαλιστές, πολλές εκδηλώσεις και από τους τοπικούς συλλόγους και φυσικά σήμερα κούλουμα. Κούλουμα, θα ανοίξουν οι παραλίες, θα γεμίσει όλος ο κόσμος με σαρακοστιανά πάνω στο τραπέζι του, θα πετάξει το χαρταετό και ουσιαστικά καλωσορίζει φυσικά και την Σαρακοστή. Βρήκα ένα πολύ ωραίο βίντεο, θέλω να ξεκινήσουμε λίγο με αυτό. Για πάμε λίγο να δούμε τι έγινε το Σάββατο το βράδυ. Γενικά ένα βίντεο με όλα τα highlights από την Ξάνθη. Για πάμε. Λοιπόν, ένα μικρό απόσπασμα για το τι έγινε στην Ξάνθη. Βούλιαξε η Ξάνθη, δεν έπεφτε καρφίτσα κάτω από την Παρασκευή, θα πω εγώ. Το Σάββατο φυσικά που έγινε η μεγάλη παρέλαση η νυχτερινή. Πλέον η Ξάνθη έχει καθιερωθεί σαν η Βασίλισσα του Βορρά στο καρναβάλι και γενικότερες καρναβαλικές εκδηλώσεις. Ούκο λίγοι βρέθηκαν στην Ξάνθη, τόσο από τη χώρα μας, από άλλες περιοχές, αλλά φυσικά και από τα Βαλκάνια που ήρθαν να την επισκεφτούν. Και φυσικά το μήνυμα ότι μπορούμε. Μπορούμε και καλύτερα, κάθε χρόνο και καλύτερα. Πλέον δεν νομίζω ότι θα μας σταματήσει κάτι άλλο, έτσι δεν είναι, φτάνει πια, πόσο ακόμα. Να πω ότι το ένα τσάνελ κάλυψε ζωντανά την καρναβαλική παρέλαση, η οποία έγινε την Κυριακή με τον Διογέννη τον Χαραλαμπίδη, αλλά ο Διογέννης έχει μία πολύ έτσι όμορφη συνήθεια να βρίσκεται και στη βραδινή παρέλαση, η οποία γίνεται το Σάββατο το βράδυ. Εκεί βρέθηκε, ήταν μέσα στο επίκεντρο της
όλης της παρέλασης που έγινε το Σάββατο το βράδυ, όπως το κάνει εδώ και πολλά πολλά χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Οφείλω να ομολογήσω, το ομολογείτε κι εσείς, είμαι σίγουρη. Λοιπόν, για πάμε να δούμε λίγο τι έκανε. Για πάμε λίγο στο Διογέννη. Ξεκινάμε μια και καναβαλική παρέλαση της Σάνσης. Κάθε χρόνο προσφέρει τι άλλο. Αγκριτή διασκέδαση, πολύ κόσμος. Και για ποιο λόγο, γιατί είναι όλα τα άτομα που πήραν μέρος στην περσινή παρέλαση με τις φορολογίες τις περσινές. Να πω, γεια σου! Κόλαση. Καλή, ούτε βροχή ούτε χιόνι σταματάει. Ούτε χιόνι, αν και βρέχει. Θα πούμε όπως πέρα τώρα αυτή τη στιγμή βρέχει. Ψυχαλίζει με λίγο έντονο ρυθμό. Και όπως βλέπετε κι εσείς, ξεκινάει αυτή τη στιγμή το πιο μεγάλο πάρτι που γίνεται πάντα εδώ στην Ξάνθη, στην Ιστερινή Παρέλαση της Ξάνθης. Ελάτε όλοι στο κέντρο εδώ πέρα, να ράξουμε να... Να γίνει ο πανικός, να γίνει πανικός εδώ! Σήμερα η πλατεία γίνεται ένα πέρα το κλαμπ. Σήμερα η πλατεία όντως γίνεται ένα πέρα το κλαμπ. Εδώ, αύριο, κάθε μέρα, όλη μέρα, αύριο. Μόνο Ξάνθη. Αύριο θα είσαι στην παρέλαση. Ναι, θα είμαστε. Πάρα πολύ. Είμαστε έτοιμοι να φωτίσουμε τον ουρανό της Ξάνθης. Για να δούμε το τι θα γίνει. Και μετά θα πάμε το τραγούδι, οκ. Είμαστε για να ξεκινήσω. Πάμε! 5, 4, 3, Ξάνθη, αυτός είναι ο τρόπος που διασκεδάζουμε, αυτό είναι το Ξανθιώτικο Καρναβάλι. Γι' αυτό άλλωστε 59 χρόνια τώρα έχει γίνει αυτός ο θεσμός και τραβάει κόσμο από όλη την Ελλάδα και από όλα τα Βαλκάνια. Προετοιμαζόμαστε για αύριο για την μεγάλη παρέλαση. Είμαστε έτοιμοι και ανυπομονούμε για την αυριανή παρέλαση, να ξεκινούν οι καρναβαλιστές και πάλι στους δρόμους και να περάσουμε όλοι πολύ καλά. Μέχρι πού πάει ο κόσμος? Μέχρι την πλατεία Ελευθερίας, ακόμα σταματημένη είναι. Ναι, αφού βάλαμε drone τα είδαμε, αλλά ούτως ή άλλως ξέρουμε από τα στοιχεία. Φαντάζομαι ότι η βροχή κουράστηκε και σταμάτησε, ο κόσμος όχι. Όπως και εσύ. Ενώ ότι είσαι ντυμένος. Ντυμένος. Άνθρωπος. Καναρίνη. Φανταστικό. Φανταστικό. Τι κάνεις? Όλα καλά. Ετοιμαζόμαστε για αύριο. Εννοείται. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε. Βρισκόμαστε σε ένα από τα πιο ωραία καναβάλια της χώρας. Φυσικά, το καλύτερο θα πω και είναι το πιο ωραία, το καλύτερο και το πιο μοναδικό. Καλή διασκέδαση και πάνω απ' όλα φυσικά αύριο. Με το χρόνο με υγεία. Ξάνθη,
Ευρώπη. Πίσω από την κάμερα ο Κώστας Βασουλίδης σας μετέφερε την εικόνα. Εδώ που είμαι χαμηλά, στα χαμηλά είμαι εγώ. Δεν πολύ βλέπω καλά για να με ειλικρινήσει. Από πίσω από την κάμερα που είναι ο Κώστας Βασουλίδης σας μετέφερε την εικόνα ότι γίνεται αυτή τη στιγμή στην κεντρική πλατεία της Άντρας, όπου χιλιάδες κόσμος, χιλιάδες παίρνει μέρος. Φυσικά σε τι άλλο, στο πιο μεγάλο πάρτι της Ελλάδας. Bye bye! Λοιπόν, το μεγαλύτερο πάρτι, λέει ο Διογέννης, bye-bye, αλλά δεν ήταν. Ήταν προσωρινό το bye-bye, γιατί την επόμενη μέρα ξαναβρέθηκε στην Ξάνθη από το πρωί. Έτσι, κάθε χρόνο τηρεί πιστά το έθιμο του να βρίσκεται μέσα στην πηγή εκεί, στην καρναβαλική παρέλαση. Δεν ξέρω πώς ήταν ντυμένος φέτος, δεν μπόρεσε χτες να τον παρακολουθήσω και πάμε να δούμε λιγάκι. Πάμε να το δούμε. Ξεκίνησε το καναβάλι της Άντρας. Αν και δεν βλέπω συμπάθεια στην Πάτρα, δεν πειράζει όμως. Εντάξει, τους αγαπάμε και αυτούς. Γεια σας! Καλά είμαστε. Είμαστε τέλεια. Κεδάζουμε. Πάρα πολύ. Από χθες. Από προχθές. Ναι. Από Νέστο. Από Θεσσαλονίκη. Περάμε καλά. Τέλεια, φαίναμε τέλεια. Από πού είσαι? Από την Ξάνθη. Από Ξάνθη. Πανικό, παιδιά. Ήρθαν και οι βάτραχοι. Πόσοι είστε όλοι? 400 άτομα! 400 άτομα οι βάτραχοι! Ένας σημαντικός σύλλογος όπου δίνει το παρόν κάθε φορά! Γεια! Γεια σας! Τέλεια! Μόνο Ξάνθης! Μόνο! Πολλά για αυτό στον κόπο. Κουνέτε με την κόπο. Ξάνθη μόνο! Ξάνθη μόνο! Γεια σας! Γεια σας! Του χρόνου θα ξαναπάρουμε μέρος. Εννοείται πως θα ξαναπάρουμε. Προφανώς! Κάθε χρόνο! Ό,τι θέλεις! Ξάνθη μόνο! Από είσαι? Από εδώ! Του χρόνου θα είμαστε εδώ! Κάθε χρόνο! Τρίτο άρμα, πάντα, η γνωστή ταινία. Τρίτο άρμα, η γνωστή ταινία. Ναι, τέλεια!
Λοιπόν, και συνεχίζουμε, δεν σταματάμε. Η εκπομπή συνεχίζεται στους ρυθμούς καρναβαλιού. Πριν πάμε φυσικά και στην καθαρά Δευτέρα σήμερα, ολοκληρώθηκε η καρναβαλική παρέλαση και γενικότερα η εκδηλώση των καρναβαλιών το βράδυ της Κυριακής. Με το κάψιμο του τζάρου είναι το έθιμο το οποίο ουσιαστικά κλείνει το τριώδιο και τις καρναβαλικές εκδηλώσεις και μεταφέρει τον κόσμο στην Σαρακοστή και στην καθαρά Δευτέρα. Για πάμε λίγο να δούμε τι ακριβώς έγινε. Όπως κάθε χρόνος, έτσι και φέτος, το 2024, οι καρναβαλικές εκδηλώσεις για την πόλη της Ξάνθης έληξαν με το κάψιμο του τζάρου, ένα έθιμο το οποίο σηματοδοτεί τη λήξη των εκδηλώσεων. Εκείνη τη μέρα που καίγονταν όλα, 20, κάνανε εκένωση το νοσοκομείο μας στην Αλεξανδρόπολη, έπεσε. Και καίγονταν όλα. Έπεσε τη σκάφρα, στο σπίτι του. Έπαθα δέκα, ρίξε εμείς που χρειαστούμε. Θέλω να σου πω είναι, έβλεπα τα καμένα, έβλεπα αυτό το ντουμάνι. Ναι. Για ο καίγονταν. Να περάσουμε τίποτα. Ακόμα έχουμε να καούμε. Λοιπόν, τώρα θα σας πάω λίγο πάλι στην Ξάνθη, στην εκδήλωση, στην καρναβαλική έτσι, ημέρα, τη χτεσινή. Έχω ένα βιντεάκι το οποίο θέλω έτσι να δείτε λίγο την αρχή, το ξεκίνημα, τον κόσμο. Κυρίως αυτό που εντυπωσιάζει, ξέρετε, είναι τα μεγάλα τα άρματα, γιατί έχει τύχει να βρεθώ στο μέρος που φτιάχνονται τα άρματα της Ξάνθης και είναι πραγματικά εντυπωσιακό. Το καθένας πώς φτιάχνει τα άρματά του, ρε παιδιά, τι γίνεται. Για πάμε λίγο να το δούμε. Μπορούμε να το δούμε, παιδιά. Ναι, αμέσως. Και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, η προσπάθεια μετράει. Ήθελα να σας μεταφέρω λίγο να δείτε τα άρματα. Να πω ότι η Βασίλισσα ήταν υπέροχη, εξαιρετική. Τη βλέπω κιόλας μπροστά μου. Ήταν πάνω σε ένα άρμα το οποίο είχε τρεις κοκόρους, ένα, δύο, τρεις κοκόρους. Στη μέση ήταν η Βασίλισσα, φορούσε ένα καταπληκτικό φόρεμα. Και επίσης καταπληκτικές και οι Βασίλισσες που είδα και στην Πάτρα και είδα και μία ακόμα καταπληκτική στα Τρίκαλα. Έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι το πρώτο πράγμα που βλέπεις όταν ξεκινάει η παρέλαση είναι η Βασίλισσα στο άρμα. Πάμε σε άλλο μέρος. Πάμε στη Νέα Πέραμο, όπου και εκεί εχθές μεγάλη πορεία όλων όσων ήθελαν να διασχίσουν την Πέραμο. Καρναβαλική παρέλαση και εκεί. Για πάμε να δούμε. Πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια, ο Δήμος Παγκαίου έφερε την μαθητική καρναβαλική παρέλαση και στη Νέα Πέραμο, όπου συμμετείχαν εκατοντάδες μαθητές μαζί με τους συνοδούς τους και βέβαια όλα αυτά με σύμμαχο τον καλό καιρό. Ενώ σύμφωνα με τους φορείς της περιοχής, ο εορτασμός των καρναβαλιών γίνεται θεσμός για τον Δήμο Παγκαίου και οι μαθητές έδωσαν και πάλι ραντεβού με τις αποκριάτικες τους στολές για το έτος 2025. Ναι, είχαμε ένα κενό με τις εκδηλώσεις μας σε σχέση με τα καρναβάλια.
Ήδη κάναμε το προηγούμενο Σάββατο την πρώτη αποκρεάτικη παρέλαση στην Ελευθερούπολη. Σήμερα κάνουμε εδώ στη Νέα Πέραμο. Σήμερα ο καιρός είναι σύμμαχος. Βλέπετε, έχει γεμίσει η Νέα Πέραμος, σφίζει από ζωή. Ήδη ξεκίνησαν τα πρώτα γκρουπ πάνω από το Δημοτικό Σχολείο. Σε λίγη ώρα θα δούμε να περνάνε εδώ μπροστά μας από τον παραλιακό δρόμο. Να ευχηθούμε σε όλους καλές αποκριές και να πούμε ότι η Νέα Πέραμος και αύριο θα φοράει τα γιορτινά της, μιας και θα έχουμε τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας με μπόλικη φασολάδα και σαρακοστιανά. Πόσα σχολεία συμμετέχουν σήμερα? Σήμερα συμμετέχουν πάνω από 15 γκρουπ. Υπολογίζουμε ότι οι καρναβαλιστές που θα παρελάσουν θα είναι πάνω από 700. Αλλά το ευχάριστο είναι ότι βλέπετε όλος ο πεζόδρομος, ο δρόμος εδώ της Νέας Περάμου που έχει μετατραπεί σε πεζόδρομο, είναι ήδη γεμάτος και ήδη όλοι περιμένουν να απολαύσουν τα καρναβάλια που θα περάσουν μπροστά τους. Γίνεται θεσμός για την Ελευθερούπολη και την Νέα Πέραμο? Ναι, ναι. Όταν λέμε ότι κάθε αρχή και δύσκολη, η αρχή ήταν όντως πάρα πολύ θετική και στην Ελευθερούπολη και στην Νέα Πέραμο. Οι ενδείξεις είναι θετικές και ελπίζουμε τα επόμενα χρόνια αυτό να μεγαλώσει, να γιγαντωθεί και πραγματικά να γίνει ένας θεσμός. Μετά από πολλά χρόνια πήραμε την απόφαση με τον συνάδελφο του πολιτισμού, τον κύριο Μποσπότη, και κάναμε το εγχείρημα, το οποίο από ό,τι βλέπω θα στεφθεί με επιτυχία, όπως στεύθηκε και στην Ελευθερούπολη. Ο κόσμος είναι πολύς, ο καιρός είναι καλός, οπότε ευελπιστώ ότι όλα θα πάνε καλά. Συμμετέχουν αρκετά σχολεία της περιοχής? Αρκετά σχολεία συμμετέχουν, πολιτιστικοί σύλλογοι, αλλά και πολίτες απλοί. Έχουμε κοντά στα 650 άτομα συμμετοχές. Ο κόσμος το αγκάλιασε, βλέπουμε αρκετό κόσμο να έχει έρθει για να το δει. Ο κόσμος διψάει για τέτοια, για τέτοιες εκδηλώσεις. Το έχουν οι μέρες φυσικά και είναι και το τέλος των αποκριών, τελευταία μέρα. Ευχόμαστε σε όλους καλή σαρακουστή από αύριο. Είναι ραντεβού το 2025 και πάλι εδώ? Πρώτα Θεός, ναι, γιατί όχι, πρώτα Θεός. Λοιπόν, αυτά και από τη Νέα Πέραμο. Ήταν πραγματικά μια μεγάλη αλλαγή. Ξέρετε, οι μικρότερες περιοχές όπως είναι και η Ελευθερούπολη, την οποία θα σας το δείξω και εκείνο τώρα, το βρήκα πραγματικά εντυπωσιακό το κατά πόσο ο κόσμος θέλει να συμμετέχει σε τέτοιες εκδηλώσεις. Γονείς, παιδιά, δεν έχει σημασία, μεγάλη, μικρή, επίσης δεν έχει σημασία. Και φυσικά ότι το αποτέλεσμα όλων αυτών είναι ότι όλοι κατεβαίνουν για να παρελάσουν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο. Λοιπόν, πριν πάμε στις Ελευθερούπολης, να σας πάω λίγο στο Σάββατο. Γέμισε με κόσμο το κέντρο της πόλης. Μια πολύ ιδιαίτερη εκδήλωση και μπράβο, μπράβο. Γιατί ξέρετε, δεν είναι μόνο να ακούς μουσική, είναι να μπαίνεις στο κλίμα της αγοράς. Και μια βουβή αγορά σίγουρα δεν κατεβάζει κόσμο. Μουσική, χορός, σουβλάκια φυσικά και άφθονο κρασί πρόσφεραν ο Εμπορικός Σύλλογος, το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας στο κέντρο της πόλης από το πρωί. Η εκδήλωση ξεκίνησε στις 1.30 το μεσημέρι, αλλά από το πρωί η αγορά κινήθηκε σε αυτούς τους ρυθμούς. Φυσικά με μουσική, ξαναλέω, Νόντα Ντορί, και όλοι όσοι βρέθηκαν εκεί νομίζω ότι το απόλευσαν. Για πάμε να το δούμε. Αρκετός ο κόσμος που βρέθηκε στο κέντρο της πόλης για το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας, με τον Εμπορικό Σύλλογο Καβάλα στο Επιμελητήριο και το Δήμο να προσκαλούν όλο τον κόσμο στο κέντρο της πόλης, στην κεντρική πλατεία, για ένα Carnival Shopping Party. Σκοπός, όσοι βρίσκονται στο κέντρο της πόλης, να επισκεφθούν τα εμπορικά καταστήματα της πόλης, τα οποία με προσφορές και ευκαιρίες αγορών έδωσαν τη δυνατότητα σε όλους να κάνουν τις αντίστοιχες αγορές. Η διασκέδαση συνεχίστηκε και το μεσημέρι με τον αγαπημένο Νόντα Δωρή σε μια διασκέδαση με άφθονο κρασί, εδέσματα και πολλή μουσική. Σήμερα εδώ μια πολύ όμορφη εκδήλωση για να ενισχύσουμε την τοπική αγορά πάνω απ' όλα και να προσκαλέσουμε όσους βρίσκονται στην πόλη μας να έρθουν στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς αυτό είναι το ζητούμενο. Εκτός από το να περάσει ο κόσμος καλά στο event που θα γίνει σε λίγο στην κεντρική πλατεία, το θέμα είναι να δουλέψουν και τα εμπορικά καταστήματα. Αυτός είναι και ο λόγος ότι ο Εμπορικός Σύλλογος, το Επιμελητήριο και ο Δήμος Καβάλας, με τη βοήθεια της περιφέρειας,
κάνουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση, το συγκεκριμένο carnival shopping party, προκειμένου να τονωθεί η αγοραστική κίνηση στα καταστήματα. Έχουμε πολύ ξένο κόσμο σήμερα στην πόλη μας. Το είδατε κι εσείς νωρίτερα που κάνατε ρεπορτάζ σε διάφορα σημεία. Φτάνει αυτό να μετουσιωθεί και σε αγορές από τα καταστήματα. Είναι και συνάδελφοι ευχαριστημένοι. Αυτή είναι η στόχευση δική μας. Αυτή είναι η στόχευση των φορέων. Από εκεί και πέρα, σε λίγη ώρα στην κεντρική πλατεία, θα είναι ο αγαπημένος σε όλους ο Νόντας ο Δωρής με την ορχήστρα του, πλαισιωμένος από τους καβαλιώτες, να περάσουμε και να διασκεδάσουμε και να ευχαριστηθούμε όλοι και να χαρούμε την αποκριά. Και να δοκιμάσουμε και κάτι ακόμα, μια λιχουδιά την οποία που βλέπω ότι ετοιμάζεται και ο κόσμος θα αγαπήσει ακόμα περισσότερο, έτσι, για να προσφέρουμε σε όσους έρθουν εδώ. Ακριβώς. Χρειάζεται να βάλουμε και κάτι στο στόμα μας. Θα υπάρχει άφθονο κρασάκι για όλους όσους έρθουν εδώ στην πλατεία. Να έρθει η καβάλα, να κατεβούν οι καβαλιώτες, να έρθουν οι επισκέπτες μας και να περάσουμε όλοι μας καλά. Λοιπόν, το κατάφερα νομίζω, κατέβασαν τον κόσμο στην αγορά. Ένας καλός τρόπος για να μπει κάποιος στο μαγαζί φυσικά είναι να υπάρχει μουσική και να υπάρχει και διασκέδαση, το κυριότερο, έτσι. Και το Σάββατο ήταν ενδεικτική ημέρα γιατί η αγορά ήταν γεμάτη. Εγώ βλέπω μία πολύ ωραία παρέα και να την καλημερίσω. Γεια, καλημέρα. Καλημέρα σας, παιδιά μου. Καλημέρα σας. Δίπλα σας όλοι. Τζούλια, καλημέρισε τους ανθρώπους εκεί. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα από τη Νέα Πέραμο του Δήμου Παγκαίου. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, εδώ η περιοχή έχει ζωντανέψει. Χθες είχαμε τα καρναβάλια, όπως παρακολούθησαν και στα κεντρικά δελτία ειδήσεων του ένα channel οι τηλεθεατές μας. Σήμερα έχουμε τα κούλουμα, την παράδοση αυτή που τηρείται κάθε χρόνο, την καθαρά Δευτέρα, εδώ στην κεντρική πλατεία της περιοχής. Έχουμε δίπλα μας μεγάλη παρέα. Θα ξεκινήσουμε όμως από τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού και μετά θα πάμε και στους υπόλοιπους φορείς, οι οποίοι έχουν συνδιοργανώσει την ημέρα σήμερα, η οποία θα έχει πολύ. Ναι. Λίγο μας έφυγε η εικόνα, δεν πειράζει. Θα κάνουμε μια επανεκκίνηση, δεν είναι θέμα. Παιδιά, τα διορθώνουμε όλα. Τι να κάνουμε, ζωντανή σύνδεση είναι. Τουλάχιστον με τη Νέα Πέραμο, να ξέρετε, ούκο λίγες οι εκδηλώσεις που γίνονται εκεί. Τι να πω, εγώ προχτές τα έλεγα, νομίζω με τον κύριο Μποσμπότη, ούτε λίγες οι εκδηλώσεις. Άφθονο κρασί, φαγητό και φυσικά τώρα σήμερα τα Σαρακοστιανά, τα οποία είναι το καλύτερο, έτσι, γιατί θα βρείτε και φασολάδα, θα βρείτε και παστό. Τα προσφέρει ο Δήμος δωρεάν σε όσους βρεθούν εκεί. Ξαναλέω και πάλι, σκοπός είναι να περάσουν μια όμορφη μέρα όσοι θέλουν, ακόμη και αν βρίσκονται κοντά, να μην μετακινηθούν σε μακρινές αποστάσεις. Φυσικά, έτσι, εδώ πέρα, μου Ηρακλίτσα είναι τα καλύτερα για μας. Χαρταετό, παιδιά, να πετάξετε. Πολλούς θα δούμε στον ουρανό χαρταετούς επάνω. Ναι, θα πάμε σε διαφημίσεις. Πάμε σε διαφημίσεις, επιστρέφουμε τη Ζούλια. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να πω ότι θα πάμε σε λίγο σε Νέα Πέραμο και Κομωτινή, όπου βρίσκεται ο Κώστας Οτοκότσης. Πριν πάμε όμως σε αυτά, να δούμε λίγο ένα ρεπορτάζ για την εστίαση και για το πώς, βασικά τι αναμένουν όλοι οι επαγγελματίες για το τι θα δούμε για το τρίμερο. Θα κάνουμε έναν απολογισμό για όλα αυτά. Ουσιαστικά και σήμερα είναι η τρίτη μέρα. Για πάμε λίγο να δούμε τι αναμένουμε για την πόλη της Καβάλας να έρθει το τρίμερο. Σε αναμονή για το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας βρίσκονται τα καταστήματα εστίασης στην πόλη της Καβάλας αλλά και για το μεγάλο καρναβάλι της Ξάνθης, το οποίο αναμένεται να φέρει αρκετούς επισκέπτες στην πόλη μας. Σύμφωνα με τον πρόεδρο των καφεστιδοπολών Καβάλας, κύριο Γιώργο Βαφίδη, οι επαγγελματίες της Καβάλας είναι αισιόδοξοι για το διάστημα αυτό παρά τις μεγάλες ανατιμήσεις. Εντάξει, είναι γεγονός ότι το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας σημειώνεται έτσι μια αυξημένη κίνηση. Βέβαια, η πόλη μας παραδοσιακά δεν γιορτάζει ιδιαίτερα την αποκριά, απλά η κίνηση τονώνεται λίγο περισσότερο από τους επισκέπτες που θα έχουμε από άλλες περιοχές της Ελλάδας, οι οποίοι έχουν ως τελικό προορισμό το καρναβάλι της Ξάνθης και αναγκαστικά λόγω της έλλειψης εκεί πέρα καταλυμάτων, ξενοδοχείων κτλ. Φιλοξενούνται ούκο λίγοι στα δικά μας ξενοδοχεία. Όσο να είναι αυτοί οι άνθρωποι, βέβαια, τονίζω ότι ο τελικός προορισμός είναι η Ξάνθη, εκεί πέρα είναι ιδιαίτερες εκδηλώσεις, εκεί πέρα είναι η παρέλαση από Κριάτη κτλ. Αλλά κάτι θα πάρει και η δική μας οικονομία, τόσο στο κομμάτι το ξενοδοχειακό τουριστικό, όσο και στο εστιατορικό που αφορά τη δική μας συλλογικότητα συντεχνία.
Προηγήθηκε μια τσικνοπέμπτη όπου ο κόσμος και λόγω του καιρού αλλά και λόγω των ατιμήσεων δεν προετοίμασε τα καταστήματα εστίασης στην πόλη της Καβάλας τουλάχιστον. Τι πιστεύετε ότι θα γίνει αυτό το τρίμερο, πιστεύετε ότι επηρεάσουν οι ανατιμήσεις και πάλι? Σίγουρα οι ανατιμήσεις επηρεάζουν τον καταναλωτή. Κατ' επέκταση επηρεαζόμαστε και εμείς, όπως και εμείς όμως έχουμε επηρεαστεί από την ακρίβεια η οποία επικρατεί γενικότερα τα τελευταία χρόνια και επηρεάζει πάρα πολύ τη διαμόρφωση των κοστολογίων των δικών μας προϊόντων, όταν οι κύριες πρώτες ύλες οι δικές μας είναι βασικά καταναλωτικά αγαθά, τα οποία έχουν στην κυριολεξία οι τιμές έχουν φτάσει στα ύψη. Οπότε είναι λογικό όλη εδώ πέρα αυτή η αύξηση των τιμών να μετακυλείται στον τελικό καταναλωτή. Εμείς σαν κλάδος ως εστίαση τα τελευταία χρόνια προσπαθούσαμε να συγκρατήσουμε τις τιμές, αλλά η καθαρά πλέον είναι θέμα επιβίωσης. Αν ο συνάδελφος δεν κάνει αναπροσαρμογή τιμών βάσει των νέων κοστολογίων, αυτών των αυξημένων τιμών που επικρατούν στις πρώτες ύλες, δεν θα μπορέσει να επιβιώσει. Γι' αυτό υπάρχει αυτή η μετακύληση στη τελική τιμή του καταναλωτή. Οπότε όντως δημιουργείται ένας προβληματισμός και είναι γεγονός ότι αυτό δημιουργεί και έτσι μία, να το πω, καθίζηση στην αγορά και γενικότερα στην κινητικότητα. Δεν κατακρίνουμε τον καταναλωτή, δικαιολογημένα διαμαρτύρεται, δικαιολογημένα εκφράζεται με αυτόν τον τρόπο ότι οι τιμές έχουν ξεφύγει, αλλά δεν μπορεί να γίνει τίποτα διαφορετικό αν η κεντρική διοίκηση δεν μπει στη διαδικασία να καταπολεμήσει την εσχροκέρδεια που υπάρχει σε πάρα πολλά προϊόντα, βασικά προϊόντα, τόσο προϊόντα που αποτελούν δικές μας πρώτες ύλες, όσο και προϊόντα του βασικά του νοικοκυριού, δεν θα αλλάξει τίποτα. Πρέπει να γίνουν, να υπάρξουν ραγδαίες εξελίξεις και όντως δηλαδή να σταματήσει αυτή η παραφιλολογία και αυτό το επικοινωνιακά και το διοικητικά τρίκ ότι προσπαθούμε για την πάταξη της των τιμών και της εσχροκέρδειας. Στην ουσία δεν γίνεται τίποτα. Εμείς βλέπουμε τα προϊόντα εξακολουθούν να έχουν τις ίδιες τιμές και οι διαφοροποιήσεις είναι προς τα πάνω και όχι προς τα κάτω όπως εικάζεται. Σήμερα που μας έρχεται υπάρχει μεγάλη προσέλευση μάλλον επισκεπτών στην πόλη και στο ξενοδοχείο μας, σε όλη δηλαδή την περιοχή την ευρύτερη. Θεωρώ ότι οι πληρότητες θα είναι αρκετά υψηλές. Παραδοσιακά όπως τις εποχές προ-κορονοϊού όσον αφορά το καρναβάλι. Ναι. Κύριε Σκληρή, αυτό έχει να κάνει και ένα ποσοστό με την κυριακάτικη παρέλαση που γίνεται στην Ξάνθη με το καρναβάλι? Κοιτάξτε, οπωσδήποτε βοηθάει, γιατί είναι μια εκδήλωση η οποία παραδοσιακά προσελκύει πάρα πολύ κόσμο, ναι. Αυτό όμως δεν είναι το μόνο. Δηλαδή πλέον θεωρώ ότι η περιοχή της Καβάλας, η πόλη της Καβάλας και οι γύρω περιοχές έχουν πολλά να προσφέρουν και αυτή την εποχή στους επισκέπτες. Καλά, η Καβάλα έτσι κι αλλιώς είναι ένας πόλος έλξης τουριστών, όχι μόνο ξένων αλλά και εγχώριων. Είναι φυσικά μια καλή ευκαιρία δηλαδή αυτό το τριήμερο να... Κοιτάξτε, αυτό το τριήμερο έχουμε και προσέλευση από όλη την Ελλάδα. Ναι. Είτε μέσω πρακτορείων είτε με μεμονωμένους πελάτες, έχουμε επισκέπτες από όλη την Ελλάδα. Ναι. Θα ήταν και αυτό είναι πολύ θετικό, ναι. Ναι. Κύριε Σκληρή, θα ήταν παράληψη να μην σας ρωτούσα με όλο αυτό που γίνεται καθημερινά και ακούμε διάφορα και αυτό και οι τιμές και έτσι και τόσο γαλβάς και τόσο η σαρδέλα και τόσο το ψωμί και τόσο... Να μην σας ρωτήσω και για τις τιμές όσον αφορά τη διανυκτέρευση, το φαγητό και όλα αυτά. Πώς είναι τα πράγματα? Κοιτάξτε, είναι στα πλαίσια όπως είναι κάθε χρόνο. Δεν έχει κάποια διαφοροποίηση αυτή την εποχή. Mm-hmm. Στα πλαίσια των τιμών. Ανάλογα το κάθε ξενοδοχείο, την κατηγορία του, την πολιτική που έχει το κάθε ξενοδοχείο. Σωστά. Απλά δεν είναι στα πλαίσια και αφενός της λογικής, αλλά και στα πλαίσια της κάθε χρονιάς, όπως είναι κάθε χρονιά. Μου διαφεύγει τώρα που το άκουσα, αλλά θυμάμαι ότι βγήκε μια είδηση ότι άρχισαν ήδη δειλά-δειλά κάποια τσάρτερ, έτσι κι αλλιώς αυτό γίνεται πριν το Πάσχα, αλλά επειδή το Πάσχα πέφτει τώρα 5 Μαΐου λίγο αργά, έχουμε κάποιες ενδείξεις για την τουριστική περίοδο. Κοιτάξτε, τα περισσότερα όσον αφορά τις αφήξεις των τσάρτερ, σαν προορισμό έχουν περισσότερο τη Θάσο.
Ναι. Εμείς σαν πόλη της Καβάλας και την περιοχή είμαστε ο βασικός τρόπος μετακίνησης είναι ο δικός των επισκεπτών που έρχονται. Βέβαια οι κρατήσεις μας δείχνουν αισιόδοξα μηνύματα για το επόμενο διάστημα, για τους επόμενους μήνες. Mm-hmm. Προβλέψεις ακριβείς πλέον δεν μπορούμε να κάνουμε γενικότερα, αλλά θεωρώ ότι πάμε σε μια επίσης καλή χρονιά και φέτος. Αυτά αναμένουμε λοιπόν και για το τρίμερο αλλά και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Το Πάσχα είναι λίγο αργά φέτος. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι αμέσως ξεκινά ουσιαστικά και η τουριστική περίοδο για το 2024. Και θα σας γυρίσω λίγο πίσω. Αυτό που σας είπα για μια καρναβαλική παρέλαση η οποία έγινε στην Ελευθερούπολη της Καβάλας. Πραγματικά με πάρα πολύ κόσμο. Θέλω να κρατήσω το κέφι και τη ζωντάνια. Για πάμε να το δούμε. Το κέντρο της Ελευθερούπολης έχει γεμίσει με παιδικά χαμόγελα και μελωδίες, καθώς το Σάββατο στις 9 Μαρτίου πραγματοποιείται η μαθητική καρναβαλική παρέλαση. Πρώτη φορά βλέπετε ότι παρόλο το ότι ο καιρός μας τα χαλάει λίγο, δόξα Θεώ δεν βρέχει, έχει όμως πολύ υγρασία. Βλέπουμε το κέφι που υπάρχει, ξεχυλίζει από ζωντάνια, όλα τα παιδιά είναι εδώ μπροστά και σε λίγο ξεκινάμε. Πιστεύω ότι θα αρέσει στον κόσμο και τα επόμενα χρόνια αυτό θα μεγαλώσει και θα γιγαντωθεί. Κάποιο θέμα όπου έχουν ντυθεί σήμερα οι μαθητές. Το κάθε σχολείο έχει ντυθεί κάποιους ήρωες από καρτούν. Χιονάτες, στρουμφάκια. Για πρώτη χρονιά έχουμε αυτή την επιλογή. Ήρωες από διάφορα παιδικά παραμύθια. Και βέβαια έχουμε και αρκετούς γονείς, βλέπω. Πιο πολύ είναι οι γονείς παρά τα παιδιά. Ναι. Και οι γονείς το χαίρονται. Όλοι θέλουν να παρελάσουν. Ξεκινάμε σιγά-σιγά και στο τέλος της παρέλασης θα υπάρχει ένα πάρτι με άφθονο κρασάκι για τους γονείς και χυμούς και κρουασάν για όλα τα παιδιά. Το βλέπω, μεγάλη συμμετοχή, παρόλο που ο καιρός δεν βοηθάει πάρα πολύ, ωστόσο θα κρατήσει. Βλέπουμε τα παιδιά ότι είναι ορεξάτα και γονείς και παιδιά μαζί. Θέλω να τους συγχαρώ για την πρωτοβουλία αυτή που πήρανε, τόσο τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, αλλά και όλους τους συλλόγους που συμμετέχουν. Σύλλογοι σχολείων, σχολικοί, καθώς επίσης και παιδιά με γονείς. Μπράβο σε όλους. Βλέπω ότι έχει φοβερά μεγάλη συμμετοχή. Συγχαρητήρια σε όλους και χρόνια πολλά σε όλους μας. Να είμαστε καλά. Πάλι Queen, γιατί επέλεξες αυτή τη στολή? Γιατί μου αρέσει και ήθελα να ντυθώ από μικρή. Τι τάξη πας εσύ? Δέλτα Δημοτικού. Και από ποιο σχολείο? Από την Γεωργιανή. Ποιο σχολείο έχουμε εδώ? Το τρίτο δημοτικό. Τι έχετε ντυθεί, μέλισσες? Μέλισσες. Τι επιλέξατε, για ποιο επιλέξατε? Αυτό μας έτυχε νομίζω, Μάγια, η μέλισσα. Εσύ τι έχεις ντυθεί, η μέλισσα? Ναι. Σ' αρέσει αυτό που έχεις ντυθεί? Ναι. Πόσο χρονών είσαι? 11. Πρώτη φορά συμμετέχεις σε καρναβαλική παρέλαση? Ναι. Περάσεις από καλά, θα χορέψεις? Ναι. Πάμε. Πού είναι εσύ? Αστυνομικίνα. Ποιο σχολείο είσαι? Γεωργιανή. Σ' αρέσει σήμερα εδώ, τι γίνεται? Ναι. Πρώτη φορά κάνεις καρναβαλική παρέλαση? Όχι. Πού έχεις ξανακάνει? Στη Γεωργιανή. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι? 7. Θα χορέψεις σήμερα, θα διασκεδάσεις? Ναι. Τέλεια. Εσύ τι είσαι ντυμένος? Είμαι ντυμένος στρατιώτης. Πόσο χρόνο είσαι εσύ και πώς σε λένε? Σταύρο. Σταύρο, τι θα κάνεις σήμερα, θα διασκεδάσεις, θα χορέψεις? Ναι. Γιατί επέλεξες τη στολή του στρατιώτη? Για να κλέβω, να μην προσπαθούν οι κλέβεις να κλέβεις τη Μοναλίζα. Είμαι ντυμένη cheerleader, όπως το φυσιολογικό όνομα της, που είναι αυτή στην μπάλα όταν τελειώνει και νικάει ένας. Πόσο χρόνο είσαι εσύ και πώς σε λένε? 9,5, με λένε Βενετία και πάω τετάρτη τάξη. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και επειδή ζωντανά δεν μπορούμε για ένα μικρό τεχνικό πρόβλημα, για πάμε να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε Ποσμπότη. Δεν ακούω τον κύριο Ποσμπότη, παιδιά.
Τα τηλεφωνικά. Σας τώρα ακούω. Σας ακούω, κύριε Μποσμπότη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή Σαρακοστή. Να είστε καλά, καλή Σαρακοστή με υγεία. Και δώστε μας λίγο το κλίμα. Πώς είναι αυτή τη στιγμή η Νέα Πέραμος, γέμισε με κόσμο. Τώρα βρίσκομαι στη Νέα Ηρακλήτσα. Η Πέραμος πάντα όμορφη, όμως και η Ηρακλήτσα και τα δύο έτσι αυτά γραφικά χωριά του, τα παραλιακά του Δήμου Παγκαίου είναι η κορονίδα, μπορώ να πω, του τουρισμού μας. Και στα δύο είναι γεμάτα από κόσμο. Ήδη γίνονται εδώ οι ετοιμασίες και τη συνεργασία του Δήμου Παγκαίου με τους πολιτιστικούς συλλόγους Νέας Περάμου και Νέας Ηρακλήτσας για τον εορτασμό της Καθαράς Δευτέρας, όπου θα διανεμηθεί η φασολάδα, η οποία ήδη έχει ετοιμαστεί στις κατασκηνώσεις με την εθελοντική εργασία των μαγείρων που δουλεύουν εκεί στις κατασκηνώσεις της Νέας Περάμου. Είναι χυλωμένη, είναι πεντανόστιμη και καλούμε τον κόσμο να έρθει να την απολαύσει. Όχι μόνο με τη φασολάδα, συνδυαστικά θα πάει αυτό, κύριε Μποσμπότη. Έχει και παστό, έχει και τουρσί, έχει και λίτσες. Έτσι ακριβώς. Και μπόλικο, άφθονο τσίπουρο, καθώς και πολλή μουσική. Έτσι και περιμένουμε τον κόσμο να έρθει να γλεντήσει με τον καλύτερο τρόπο έτσι την έναρξη της Σαρακοστής έτσι σήμερα. Χαρταετούς βλέπουμε στον ουρανό, κύριε Μποσμπότη. Ναι, και χαρταετοί υπάρχουν στην περιοχή της Αλάνας, υπάρχουν χαρταετοί, τα αίσθημα και πάλι θα τηρηθούν όπως κάθε χρόνο. Ο καιρός είναι σύμμαχος, ο καιρός είναι πολύ καλός και πιστεύω ότι θα γεμίσουν όλες οι παραλίες μας και όχι μόνο οι παραλίες και όλα τα γραφικά χωριά του Παγκαίου, όπου και εκεί υπάρχουν αξιόλογες εκδηλώσεις, όπως είναι η Διονυσιακή Απόϊχη στο Ακροβούνι και όπως είναι ο παραδοσιακός εορτασμός στα Δωμάτια, στον Ακροπόταμο, στο Κοκκινόχωμα, στο Παλιοχώρι. Δηλαδή δεν μπορούμε να θυμηθούμε σε όλα τα μέρη στα οποία σήμερα γίνονται εκδηλώσεις στο Δήμο Παγκαίου. Να ρωτήσω λίγο, ότι η συνεργασία είναι απτή με όλους κάθε χρόνο και φέτος το γεγονός ότι είμαστε προς τα τέλη του Μαρτίου βοήθησε λίγο περισσότερο αυτό που είπατε και σε σχέση με τον καιρό. Από ξένους και που έρχονται στην περιοχή, κύριε Μποσμπότη, τι μήνυμα έχετε? Ναι, ήδη υπάρχουν, βλέπουμε ότι και ξένες πινακίδες εδώ να κυκλοφορούν, Βουλγάριες, όπως υπάρχουν και παραθεριστές από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι σιγά σιγά ανοίγουν τα σπίτια τους. Είναι η πρώτη ευκαιρία για να αρχίσουν να έχουν την πρώτη δειλή επαφή με το καλοκαίρι που έρχεται μπροστά μας. Και όπως δείχνουν όλα τα δεδομένα, θα είναι και φέτος μια πολύ καλή χρονιά για τον τουρισμό της περιοχής μας. Χτες το καρναβάλι πώς πήγε, κύριε Μποσμπότη? Είχε επιτυχία, είδαμε πάρα πολύ κόσμο, έτσι? Ναι, και χθες ήταν πάρα πολύ καλή αυτή η εκδήλωση. Δειλά-δειλά είπαμε και εμείς να μπούμε στον χάρτη των αποκριάτικων εκδηλώσεων. Έτσι, με απόφαση που πήραμε στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού, διοργανώσαμε δύο αποκριάτικες παρελάσεις, το προηγούμενο Σάββατο στην Ελευθερούπολη και χθες στη Νέα Πέραμο, όπου πραγματικά έσφιζε από ζωή. Οι καρναβαλιστές, τα μικρά παιδιά το χάρηκαν, αλλά και τα πεζοδρόμια και όλα τα μαγαζιά γέμισαν από κόσμο. Άρα βλέπουμε ότι θεσμοθετούμε μια καινούργια εκδήλωση που ήρθε για να μείνει και έτσι στο μέλλον θα έχουμε να μιλάμε για ένα διήμερο δυνατό στη Νέα Πέραμο. Την τελευταία Κυριακή με την καρναβαλική παρέλαση και την καθαρά Δευτέρα με τις εκδηλώσεις στην πλατεία της Νέας Περάμου. Λοιπόν, όλοι εκεί τώρα, φασολάδα σε λίγο, νηστίσιμα εδέσματα και φυσικά άφθονο τσίπουρο, το κυριότερο, δεν γίνεται χωρίς τσίπουρο. Έτσι. Ήδη αρχίζει και η μουσική, οπότε δεν σας ακούω και πολύ καλά. Ωραία, δεν πειράζει. Ακούστε μόνο το ότι ήσασταν πολύ ερωτημένος εχθές. Να ξέρετε, τα είδαμε τις φωτογραφίες και εσείς και ο Δήμαρχος, έτσι. Ναι. Χθες είχαμε και το κάψιμο το ψήλο στην Ισχύσιανη. Ένα παλιό έθιμο και αυτό εκεί πάνω στο ένα καταπληκτικό στο λόφο του Αγιάννη στην Ισχύσιανη. Όπου οι Ισχυσιανιώτες σαν βέροι έτσι, κάτοικοι μόνιμοι εκεί της περιοχής, τηρούν όλα αυτά τα έθιμα. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια. Να σας βλέπουμε και εσάς λίγο. Η τοπική αυτοδιοίκηση ας δυθεί λίγο, δεν πειράζει. Ας πάρει και ένα ρόλο. Έτσι, καουμπόι ήσασταν εσείς, οπότε δεκτό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Να είστε καλά, κύριε Βασμό. Καλημέρα, καλημέρα. Λοιπόν, εσείς στην τοπική αυτοδιοίκηση, εντάξει, φτάνει. Βγάλτε τα κουστούμια, βάλτε και κανένα ρούχο. Εντάξει, κάθε μέρα φοράμε το ίδιο κουστούμι, ας αλλάξουμε λίγο, δεν πειράζει, βάλουμε και κάτι διαφορετικό. Λοιπόν, πρωτοτύπησε ο Δήμος Παγκαίου και ο Δήμαρχος από ό,τι είδα χτες και ο κύριος Μποσμπότης, έτσι καουμπόιδες και οι δύο. Λοιπόν, να πάμε τώρα να σας γυρίσω λίγο πίσω, ξεκινώντας ουσιαστικά το τριώδιο,
Στην πόλη της Καβάλης που είχαμε και εδώ μια πολύ μεγάλη παρέλαση, την αλφαβητο παρέλαση, η συμμετοχή ξεπέρασε κάθε έτσι, φαντασία και χρόνο με τον χρόνο μεγαλώνει και τρανεύει αυτή η αλφαβητο παρέλαση. Για πάμε λίγο έτσι, για να δείτε λίγο το πρόσωπά σας το κάνω και να θυμηθείτε πώς ήταν εκείνη η μέρα. Για πάμε. Γεια σας! Ξεκίνησε! Βεβαίως! 19η! Βεβαίως! Δεν πάει μπροστά αφήσω! Δεν μπροστά σου! Δεν μπροστά αφήσω πας! Λοιπόν, περνάμε καλά! Τέλεια! Παιδιά! Καλημέρα, καλημέρα! Ξεκινήσαμε! Βεβαίως! 19, 19! 19, όλα, όλα! Παροιμίες, κάθε παροιμία και μία φορεσιά! Λοιπόν! Εάν δεν λαλήσει πετινός, το χωριό δεν ξυπνάει. Έχει ξυπνήσει ως τώρα δύο φορές. Είναι η δεύτερη φορά που βλέπουμε την κυρία Ζαχαριάδου. Διογέννη, δύο φορές έχουμε ξυπνήσει μέχρι στιγμή την κυρία Ζαχαριάδου. Θα τη δούμε και τρίτη, πιστεύω. Λοιπόν. Επάνω από το εργατικό κέντρο καταλήγουν στην κεντρική πλατεία της Καβάλας. Όπου λαλούν πολλοί κοκόρια, αργεί να ξημερώσει πρώτο ελληνικό δημοτικό σχολείο. Αγαπητοί μου φίλοι εδώ. Όπου λαλούν πολλοί κοκόρια, αργεί να ξημερώσει την αλήθεια. Το είμαι φυσικά ο γενικός. Εγώ βλέπω το πρώτο πίσω μας, ναι, που λέει πως όπου λαλούν πολλά κοκόρια για εξημερώσει. Είναι το ειδικό σχολείο. Εδώ είμαστε οι άτατα και οι φίλοι. Έχουμε διάφορες παροιμίες. Εγώ είμαι τρεις λαλούν και δυο χορεύουν. Φαίνεται. Λαλά. Ναι. Και... σε σύνολο πόσα παιδιά είναι περίπου. Περίπου είμαστε στις 3.000. Πόσο? Τρεις. Wow. Ναι. Έχουμε μόνο μία απώλεια. Είχαμε από το παλιό. Αλλά του χρόνου νομίζω ότι θα πάμε καλά. Έχουμε και από τη Θάσο. Τρία σχολεία από Θάσο. Έχουμε Οφρίνιο. Έχουμε Κοκκινόγωμα. Και πολλά άλλα σχολεία που βρίσκονται μέσα. Μία ημέρα αποκλειστικά για τα παιδιά. Αλλά για μας. Φυσικά. Λοιπόν, οι γονείς το αγαπήσαν πάρα πολύ. Ενώ πήρα το δακτυλίδι από τον αδερφό της. Του κουτρούλιου γάμο είναι αυτή. Ναι. Λοιπόν, οι γονείς πραγματικά αγαπήσαν και έχουν και τη δυνατότητα να κατεβαίνουν την Κυριακή, οπότε έχουμε πάρα πολλούς γονείς. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε. Να καλή συνέχεια. Του κουτρούλιου γάμος. Γιατί πολλές φορές και πατήσαμε. Γεια σας! Χαίρετε, χαίρετε! Σαν την καλαμιά στον κάμπο. Έτσι, ακριβώς. Αυτή η παροιμία είναι... όλα τα λεφτά! Όλοι την περάσαμε. Έτσι. Καλά είμαστε. Δόξα τω Θεώ, είμαστε καλά. Περνάμε καλά. Δημοτικό σχολείο Ελευθερών. Περνάμε τέλεια για δεύτερη χρονιά. Και πολλά παιδιά. Πολλά παιδιά. Σαν την καλαμιά στον κάμπο. Χωρίς την καλαμιά να και ο κάμπος. Όλες οι μέλισσες δεν κάνουν μέλη. Τελικά, για ποιο λόγο όλες οι μέλισσες δεν κάνουν μέλη. Όλες οι μέλισσες απλά δεν έχουν τη δύναμη να κάνουν. Περνάμε καλά. Περνάμε καλά. Ναι. Είστε από... την Πέραμο, Νέα Πέραμο. Πόσα παιδιά είστε περίπου? Εδώ ή γενικά? 200 κάτι. Ω, κάπως είστε δηλαδή, για χαρά είστε. Πολλά σχολεία από την Πέραμο. Γεια σου ρε Μέλισσα. Γεια σου κύριος. Κυφίνας. Κυφίνας. Κυφίνας είσαι. Για ποιο λόγο οι Μέλισσες όλοι δεν κάνουν μέλη? Τώρα δεν μπορώ να πω, έχει παιδάκια. Σχολείο, παιδιά Νέας Περάμου. Ο καλός ο καπετάνιος, η Φουρτούνα φαίνεται. Και όπως θα είναι εμείς, δεν είναι σκαβιά η θάλασσα. Εμείς θα παραμείνουμε. Όδο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο. Ο καπετάνιος, πού είναι ο καπετάνιος? Νέτος. Ο καπετάνιος. Οι καπετάνιοι. Γεια ρε παιδιά. Γεια ρες καπετάνιοι. Πώς σε λένε? Αλέξανδρο, Κατερίνα, Αποσταλή, Καπετάνι. Όνομα? Κοσμάς. Μαρία. Γεωργία. Δημήτρη. Εσένα. Όνομα? Σάβα. Όλοι είστε καπετάνιοι? Ναι. Δηλαδή? Όλες. Όλοι είστε στη θάλασσα? Ναι. Περνάμε καλά? Ναι.
Φοβόμαστε τις φουρτούνες. Όχι! Ρε, μπάνιο ξέρουμε. Ναι! Γεια σας! Άρα, παιδιά, αυτό είναι. Ο καλός καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται. Γεια σας! Γεια σας! Εσείς η θάλασσα. Εγώ είμαι φουρτούνα. Φουρτούνες. Πολλές φουρτούνες, παιδιά, βλέπω. Πολλές φουρτούνες. Μαζί με τις θάλασσες. Γεια σας, γεια σας. Πολλές φουρτούνες βλέπω. Βεβαίως. Καλές φουρτούνες όμως. Καλές φουρτούνες και πολλούς καπετάνιους. Έτσι, έτσι. Οι καλοί καπετάνια έτσι είναι. Πρέπει να είναι πολύ και καλοί. Μήπως όμως οι φουρτούνες είναι λίγο πιο ομαλές. Εύχομαι στη ζωή τους να είναι ομαλές οι φουρτούνες. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ακριβώς. Ευχόμαστε τα παιδιά μας, οι φουρτούνες όταν μεγαλώσουν και μετά, να είναι ομαλές. Να είναι καλές φουρτούνες, ομαλές. Θα τα περνάνε εύκολα. Γεια σας! Δημοτικό σχολείο Ζυγός. Πόσα λένε? Ελευθερία. Σταυρούλα. Μαριάν. Βιολέτα. Σοφία Ειρήνη. Εσείς τι είστε, ο Λαγός? Λαγός τη φτέρη κούνα για κακό της κεφαλής. Αυτό είναι, ρε παιδιά. Το Ζυγός. Ο διευθυντής εδώ μαζί μας, ο διευθυντής. Εσύ βλέπω. Είναι το σχολείο μου, είναι το σχολείο μου, είναι το σχολείο μου, περνάμε ωραία. Γιατί δεν βοηθάς? Βοηθάω όσο μπορούσα. Τα παιδιά εδώ όλα είναι μια χαρά. Φωνάζεσαι. Εντάξει. Ο κυνηγός είναι, ο κυνηγός. Ο κυνηγός των λαγών. Πολλά τα χαμόγελα σήμερα στο κέντρο. Πολλά, δόξα τω Θεώ. Ζωντάνεψε η πόλη με χαρούμενες φωνές, με θαυμάσιες φορεσιές. Απίθανα καπέλα, τα ερωτεύτηκα όλα. Βέβαια, σήμερα βοήθησε και πολύ και ο καιρός. Δόξα τω Θεώ. Συνεπώς πάει να πει ότι είμαστε καλοί άνθρωποι. Έχουμε γυμνάσιο, ναι. Του χρόνου ευελπιστώ να έχουμε περισσότερα γυμνάσια και περισσότερα λύκια. Έτσι. Πρέπει και εσείς τα γυμνασιόπεδα να παρελάσετε. Έτσι. Περνάμε καλά. Ναι. Εσείς τι έχετε μέλη? Είμαστε τα μανιτάρια, τα δηλητηριώδη, εκπροσωπούμε όλα τα γυμνάσια της Καβάλας. Καλό αυτό, μπράβο σας. Καλά περνάμε. Πολύ ωραία. Πρώτη φορά γυμνάσια. Πρώτη φορά. Πρώτη φορά γυμνάσια, αγαπητοί μου φίλοι, και καλό είναι του χρόνου να έχουμε και άλλα γυμνάσια. Γεια σας. Yeah. Τελευταίο, παιδιά, μια έκπληξη, θα έλεγα εγώ. Μια έκπληξη. Πρώτη φορά γυμνασιόπεδα στην Αυτοπαράλαση της Καβάλας. Δεν κάτι έντια Αυτοπαράλαση της Καβάλας. Τελειώσαμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε και θα σας πάω λίγο προς το νησί απέναντι, όπου κάθε χρόνο το καρναβάλι της Ποταμιάς και το καρναβάλι της Παναγίας φυσικά κλέβουν την παράσταση στο νησί. Να πω ότι επειδή τους αγαπώ πάρα πολύ και τους ξέρω τους περισσότερους, ότι ό,τι κάνουν το κάνουν μέσα από την καρδιά τους, θέλοντας να διατηρήσουν την παράδοση που έλεγαν τους παλαιότερους, προσπαθούν απλά κάπως να εξυγχρονίσουν αυτά τα ήθη και τα έθιμα. Πάμε λίγο να δούμε για το καρναβάλι της Ποταμιάς, ένα βίντεο το οποίο κάθε χρόνο είναι διαφορετικό και φυσικά δείχνει τι ακριβώς γίνεται την ημέρα του καρνάβαλου, ουσιαστικά εχθές, στην Ποταμιά της Θάσου. Για πάμε. Ενεργό σύλλογο του χωριού μας, με κύριο άξονα τις καρναβαλιστικές εκδηλώσεις. Κάθε χρόνο, την Κυριακή της Αποκριάς, οργανώνεται στην πλατεία του χωριού η μεγάλη καρναβαλιστική παρέλαση αρμάτων, με πολλή σάτυρα, καυστικά σχόλια και βομολοχία, όπου στατάζουν οι διονυσιακές λατρείες. Επιπλέον, ο στόχος μας είναι να μεταλαμπαδεύσουμε τις καρναβαλιστικές μας εκδηλώσεις στους νέους του χωριού μας, όπως εμείς μάθαμε τους παλιότερους.
Για αυτόν τον λόγο θέλουμε τον κόσμο κοντά μας. Κάτι άλλο. Εδώ σε εμάς, οι εθελοντές είναι ο πυρήνας του καρναβαλιού μας. Και ένας από τους εθελοντές έτσι που σας έχουν βοηθήσει και στη δημιουργία των βίντεο που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, γιατί δεν είναι μόνο αυτό που παρακολουθήσαμε πριν από λίγα λεπτά, είναι πολλά βίντεο από πολλά χρόνια πριν Διογέννη, νομίζω ναι, ξεπερνάνε τα 10 χρόνια. Από το 13, αν θυμάμαι. Από το 13, 11 χρόνια. Και ένας από τους εθελοντές τεχνική υποστήριξη, ένα από τα μεγάλα μυαλά που είπε και ο Διογέννης νωρίτερα, είναι και ο Θωμάς Οδοκινίτσας, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι κοντά μας. Δεν ξέρω πώς ξεκίνησαν και τα βίντεο αυτά, Θωμά, αν μπορείς και εσύ να μας πεις. Ναι, ουσιαστικά εγώ από μικρός πάντα, όπως ξέρει και ο Διογέννης και ξέρουν και τα παιδιά του συλλόγου, πάντα είχα ένα ενδιαφέρον με ταινίες, με βίντεο και είμαι αρκετά τυχερός που κατάφερα αυτό το πράγμα να το κάνω και το επάγγελμά μου πλέον. Αλλά όπως είπες και πριν, η αγάπη για τον τόπο μου είναι πολύ μεγάλη και είναι κάτι το οποίο μπορώ να προσφέρω με τις γνώσεις που έχω. Και αν θυμάμαι καλά, ο τρόπος που ξεκίνησε ήταν ότι το 2013 τότε ήταν μόδα το Harlem Shake. Και το να κάνεις αυτό το βίντεο ότι χορεύεις και... Και είχαμε αυτή την ιδέα ότι για να... Επειδή συνήθως και στο σύλλογο ακόμα και τώρα είναι νέα παιδιά με μεράκι που θέλουν να δοκιμάσουν κάτι λίγο διαφορετικό... μας ήρθε αυτή η ιδέα ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε ένα λίγο διαφορετικό διαφημιστικό με κάποια ιστορία μέσα, χρησιμοποιώντας και τις γνώσεις που έχω να ζωντανέψουμε τον μασκότ του καρναβαλιού, τον Διόνυσο. Και από εκεί και πέρα κάναμε αυτό το διαφημιστικό, είδαμε ότι είχε απήχηση, είδαμε ότι... Τώρα δεν γνωρίζουμε αν έφερε παραπάνω κόσμο, αλλά σίγουρα το καρναβάλι μιλιέται λίγο πιο πολύ. Και κάθε χρόνο όταν μπορούμε, γιατί προφανώς και οι συνθήκες πλέον είναι λίγο δύσκολες γιατί εγώ μένω εξωτερικό, αλλά κάθε χρόνο προσπαθούμε να συνεχίσουμε αυτή την ιστορία και είναι είτε συνήθως είναι ότι ο Διόνυσος έχει ξεφύγει και ο σύλλογος προσπαθεί να το βρει για να μπορέσει να κάνει το καρναβάλι, είτε ότι είχαμε κάποια ευτράπελα με άτομα που προσπαθούσαν να απαγάγουν το σύλλογο. Δηλαδή, οι ιστορίες προφανώς είναι μυθοπλασία, αλλά είναι λίγο εμπνευσμένες από κάποια πράγματα που γίνονται στην πραγματικότητα. Και φέτος είπαμε να το κάνουμε λίγο διαφορετικό, ότι τελικά, επειδή νιώσαμε σαν ιστορία ότι αρκετοί νέοι είναι πλέον κολλημένοι στα κινητά, στα social media και ουσιαστικά όλο το γλέντι του καρναβαλιού σημαίνει να βρεθείτε πρόσωπο με πρόσωπο, να διασκεδάσετε, να γλεντήσετε. Και θέλαμε να κάνουμε αυτό να είναι η ιστορία ότι πρέπει να φύγουμε λίγο από την οθόνη μας, και είναι λίγο ειρωνικό μιας που πλέον όλα τα βλέπουμε online, και να έρθουμε πρόσωπο με πρόσωπο στην πλατεία για να γλεντήσουμε. Και κάπως το κάνουμε λίγο πιο κωμικό για να ταιριάξει μέσα στην ιστορία μας. Ανάμεσα στους εθελοντές, Διογέννη, και εσύ φέτος. Εγώ στο κομμάτι της δημιουργίας του βίντεο. Μαζί με τη βοήθεια φυσικά και του Θωμά και του Προέδρου που γυρίστηκε, γιατί στο βίντεο παίζει και ο Προέδρος. Και θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ καλή εμπειρία. Περάσαμε πολύ ωραία. Θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον Πρόεδρε. Πρόεδρε, βλέπω ότι είστε πολλά παιδιά, υπάρχει εθελοντισμός. Τα πιο μικρά παιδιά έρχονται στο σύλλογο ώστε να ακολουθήσουν σιγά σιγά το κομμάτι αυτό. Γιατί βλέπω ότι τελικά η ποταμιά αρχίζει και πρωτοπορεί στο κομμάτι του καρναβαλιού και βλέπω ότι μια πολύ μεγάλη ομάδα από πίσω το υποστηρίζει. Όλοι βοηθάνε. Όλοι βοηθάνε. Από τον πιο μικρό μέχρι τον πιο μεγάλο. Μπορούμε να δούμε ηλικίες από 5 χρονών μέχρι και 80. Μάλιστα. Επειδή είναι καρναβάλι και όχι κάτι τελείως παραδοσιακό, δεν βρίσκεται ότι έρχονται πιο νέα άτομα να βοηθήσουν, οι εθελοντές είναι κυρίως νεαρής ηλικίας. Ναι, ναι. Οι νεαροί είναι περισσότεροι. Λοιπόν, αυτά από τα παιδιά εκεί από το καρναβάλι της Ποταμιάς και η Παναγία που είναι το πιο παλιό έτσι, από τα μαζί με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Βάκχος. Πραγματικά, συγχαρητήρια, κάνουν δυνατές προσπάθειες και νομίζω ότι φαίνεται, χρησιμοποιώντας φυσικά και την τεχνολογία. Λοιπόν, να πάμε σε κάτι άλλο. Το Σάββατο το πρωί βρέθηκα στην αγορά. Ήθελα να κάνω μια μικρή έτσι, έρευνα όσον αφορά πόσο θα κοστολογήσει το τραπέζι. Αν πραγματικά είναι αλμυρά αυτά που λέγαμε, ξέρετε, ο χαλβάς αλμυρός δεν έχετε φάει,
Φέτος θα φάτε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και φυσικά μια μικρή έτσι έρευνα όσον αφορά και τα θαλασσινά αλλά και τη λαγάνα, η οποία σήμερα έχει την τιμητική της. Για πάμε λίγο να το δούμε. Σε ρυθμούς αποκριάς κινήθηκε η αγορά της Καβάλας με τα σαρακοστιανά να έχουν την τιμητική τους και το τραπέζι να προβλέπεται μάλλον αλμυρό για τους καταναλωτές παρά τις φιλότιμες προσπάθειες των επαγγελματιών να συγκρατήσουν τις τιμές. Χαλβάς, τουρσιά, ταραμάδες, θαλασσινά και φυσικά η μεγάλη πρωταγωνίστρια λαγάνα κυριαρχούν και φέτος στις προτιμήσεις των καταναλωτών με τις τιμές να προβληματίζουν. Ενώ όσο πλησιάζουμε προς την καθαρά Δευτέρα, το σχετικό χρηματιστήριο αναμένεται να τις διαμορφώσει εκ νέου αναλόγως με τη ζήτηση. Σήμερα μπαίνουμε ουσιαστικά στην 40η. Ναι, αγαπημένη μου εποχή. Η αγαπημένη μου εποχή. Και ο κόσμος προτιμά. Καλούδια πια, εντάξει, πουθενά. Προτιμά τα 40 προϊόντα. Ναι, και έχουμε πολύ μεγάλη ποικιλία σε αυτά. Συνήθως. Από χαλβά μέχρι και τα τουρσιά, δηλαδή πάρτε τη λαγάνα σας και ελάτε να γεμίσουμε το τραπέζι σας που λέμε. Βλέπουμε εκτός από αυτά και τον μπακαλιάρο και φυσικά άλλα κατεψυγμένα τα οποία βρίσκονται προς διάθεση και φυσικά ο κόσμος τα τιμά. Ναι, εννοείται. Είναι η εποχή τώρα, εκτός από το χαλβά και το καθιερωμένο ταραμά. Έχουμε μεγάλη ποικιλία στα σαρακοστιανά καταψυγμένα, δηλαδή χταποδάκια, μυδάκια, γαριδούλες κλπ. Όπως επίσης φέτος για τον λόγο ότι πέφτει πολύ κοντά η 25η με την καθαρά Δευτέρα, από αυτή την εβδομάδα είναι διατίθεται και ο μπακαλιάρο. Που έχουμε τρεις διαφορετικές ποιότητες, ας το πούμε έτσι. Έχουμε μπακαλιάρο Νορβηγίας με κόκαλο, λινκ φιλέτο και μπακαλιάρο Ισλανδίας φιλέτο. Ο κόσμος τι προτιμά περισσότερο, καταλαβαίνετε ότι και το οικονομικό θέμα αφορά και οι αυξήσεις σαφώς. Ναι, η αλήθεια είναι πως ζορίζεται ο κόσμος, η αλήθεια είναι αυτή. Παρόλο αυτό όμως, επειδή έχουμε πάρα πολύ καλές τιμές στα συγκεκριμένα προϊόντα και πολύ καλή ποιότητα και είμαστε και γνωστοί τόσα χρόνια, 25 χρόνια έχουν περάσει, παίρνουν λίγο λιγότερο χάλβα, παίρνουν και λίγο λιγότερο μπακαλιάρο. Η ποσότητα είναι αυτή που μειώθηκε. Η αλήθεια είναι. Εντάξει, μακάρι να είμαστε το χρόνο καλύτερα και να είμαστε πιο έτσι, ανοιχτοχέριδες και πιο χαλαροί. Και η κίνηση μέχρι αυτή τη στιγμή. Η αλήθεια είναι πως περιμέναμε χειρότερα. Είναι σε αρκετά καλό επίπεδο. Εντάξει, σίγουρα υπάρχει πιθανότητα αύξησης, αλλά γιατί είναι και οι δύο μέρες είμαστε ακόμα ανοιχτά και τη Δευτέρα μέχρι τις μία. Αλλά προς το παρόν, εντάξει, δόξα τω Θεώ, είμαστε ευχαριστημένοι. Και κάτι το οποίο θα προτείνατε σε όλους όσους έλθουν να δοκιμάσουν κάτι διαφορετικό, κάτι ethnic. Να έρθετε, κάτι ethnic, εντάξει, έχουμε πάρα πολλά πράγματα ethnic. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε έχουμε, αρχίζοντας από ασιάτικα και τελειώνοντας με ρώσικα. Τα πάντα, ό,τι δείτε στο ίντερνετ μπορείτε να το βρείτε σε εμάς. Αλλά αυτή η εποχή ανήκει στην 40η, οπότε ελάτε να σας γεμίσουμε το τραπέζι σας με τα καλούδια τα παραδοσιακά. Αυξημένη κίνηση διαπιστώθηκε και στα ιχθυοπολία της Καβάλας, σημειώνοντας και τις αυξήσεις που καταγράφονται στις τιμές, με την ντόπια γαρίδα να φτάνει τα 38 ευρώ, ενώ από την άλλη πλευρά ενδεικτικά η γάμπαρη εμφανίζεται πολύ πιο προσεγγίσιμη, κινούμενη στα 8 με 10 ευρώ, οι σουπιές περίπου στα 14 ευρώ και τα χταπόδια αναλόγως μεγέθους περίπου από 16 έως 19 ευρώ. Αρκετοί είναι οι πολίτες που βρίσκονται στο κέντρο της πόλης για τα τελευταία ψώνια της 40ης. Η καθαρά Δευτέρα ουσιαστικά μεταφέρει τους πολίτες στη 40η και οι αγορές έχουν γεμίσει από κόσμο. Η κίνηση, δόξα τω Θεώ, είναι πολύ αυξημένη και στο χώρο μας και στα ψάρια, αλλά και γενικά βλέπω μια φοβερή κίνηση που αυτό είναι καλό για την αγορά. Οι τιμές αυτή τη στιγμή πώς κινούνται? Οι τιμές, τα θράψαλα τα μεγάλα στα 9 ευρώ, η γαριδούλα είναι 12-13 ευρώ, οι σουπιές κοντά στα 10 ευρώ, 10-80. Τα ποδάκια έχει φέτος μεγάλα, ευτυχώς έχει ποσότητες με 14-80 το κιλό. Έχουμε καλαμάρια φρέσκα με 13-80. Ποσότητα υπάρχει θαλασσινό? Δόξα τω Θεώ, υπάρχει τεράστια ποσότητα. Ο κόσμος ανταποκρίνεται και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ένα θετικό άνοιγμα για τη 40η, με λίγη μεγαλύτερη ανάσα. Πολύ θετικό θα έλεγα. Πολύ θετικό, δόξα τω Θεώ. Ο κόσμος ανταποκρίνεται. Μας τιμάει με την παρουσία του. Και ποσότητες? Ποσότητες. Βλέπω ότι τα τραπέζια θα γεμίσουν πάρα πολύ φέτος, δεν θα είναι άδεια. Παράλληλα και η τιμή της λαγάνας αναμένεται να κυμανθεί κατά μέσο όρο στα 2 με 2,5 ευρώ, με το κόστος να ανεβαίνει ανάλογα με τη γέμιση. Ενώ οι επαγγελματίες δίνουν τη δική τους μάχη για συγκράτηση των τιμών παρά τα αυξημένα ενεργειακά κόστη που αντιμετωπίζουν. Μπαίνουμε στη 40η και φυσικά η λαγάνα έχει την τιμητική της, έτσι, εν ώψη και της καθαράς Δευτέρας. Εννοείται, περιμένουμε όλοι με ανυπομονησία την καθαρά Δευτέρα. Για να βγάλουμε τις λαγάνες μας, τις περιμένει και ο κόσμος, ρωτάει από τώρα. Οι τιμές περίπου πού θα κινηθούν? Οι τιμές θα κινηθούν στα περσινά πλαίσια, σε πολύ καλές τιμές.
θα έχει 2,5 ευρώ η απλή και μετά στα 2,80 θα είναι αυτές που θα είναι λίγο ιδιαίτερες, όπως είναι η προζυμένια, η ελιά και η λαδορίγανη. Οι ποσότητες που θα υπάρχουν εδώ θα είναι επαρκές για τους πολίτες. Ναι, ναι, θα είναι επαρκές για τους πολίτες. Από το πρωί μέχρι και το απόγευμα θα μπορούν να βρουν λαγάνες στα καταστήματά μας, σε όλα τα καταστήματα. Και τι είναι αυτό που σας ζητούν περισσότερο, την απλή λαγάνα ή θέλουν και κάποιες παραλλαγές της? Συνήθως προτιμούν την παραδοσιακή λαγάνα, αλλά εντάξει, εμείς τους προτείνουμε και τις άλλες εναλλαγές και τις δοκιμάζει ο κόσμος. Και φυσικά η Σαρακοστή θα έχουμε και άλλες αυξήσεις, τόσο στο ψωμί αλλά και στα βασικά είδη της λαγάνης. Ναι. Και εκτός από τις λαγάνες, να πούμε ότι θα έχουμε και διάφορα άλλα νηστίσιμα, και αρτοσκευάσματα και γλυκά, τα οποία θα τα έχουμε για όλη τη Σαρακοστή. Θα έχει και τούρτες και πάστες, θα έχει διάφορα μικρά κεράσματα, χαλβάδες, θα έχει τα πάντα. Εντάξει, στη Σαρακοστή μπορείτε να τα τιμήσετε όλα. Δεν σημαίνει ότι θα κάνετε αποχή από κάποια άλλα. Υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίες δίνουν τη δυνατότητα να προσφέρουν οτιδήποτε θελήσετε. Έτσι, αρκεί εσείς να επισκεφτείτε και να ρωτήσετε, αν υπάρχουν φυσικά εδέσματα τα οποία μπορείτε να δοκιμάσετε, τουλάχιστον για το κόμμα της Σαρακοστής. Λοιπόν, το Σάββατο βρέθηκα στη Λαϊκή της Καβάλας. Αυτό που απλά θέλω να κρατήσω και θέλω να σας το μεταφέρω έχει να κάνει με τον κόσμο. Ο κόσμος καταλαβαίνετε ότι όταν έρχεται στην πόλη και βλέπει τη Λαϊκή Αγορά το Σάββατο το πρωί, είτε έρχεται από άλλη πόλη είτε από άλλη χώρα, δεν έχει σημασία, κατεβαίνει στη Λαϊκή Αγορά και μπαίνει μέσα στην αγορά για να δει τα προϊόντα που υπάρχουν. Επίσης να αναφέρω ότι ήταν πάρα πολύ καλό αυτό το Σάββατο και με επάρκεια φρούτων και λαχανικών, αλλά και σε πολύ καλές τιμές, που σημαίνει ότι πάμε καλά. Τουλάχιστον θα υπάρχει επάρκεια και για τη Σαρακοστή. Για πάμε να το δούμε. 2 κουπάρες φράουλες 3 ευρώ, 2 κούπες 3 ευρώ και ντομάτια 1,5 ευρώ. Αρκετός ήταν ο κόσμος που βρέθηκε το πρωί του Σαββάτου 16 Μαρτίου στην Λαϊκή Αγορά της Καβάλας. Όπως ανέφεραν τόσο ο πρόεδρος των παραγωγών της Λαϊκής Αγοράς, αλλά και ο πρόεδρος των εμπόρων, η κίνηση έδειξε να έχει ανωδική πορεία, καθώς στο κέντρο της πόλης για το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας βρέθηκαν και αρκετοί ξένοι, τόσο από τις Βαλκάνιες χώρες, όσο και Έλληνες που ήρθαν να απολαύσουν το τρίμερο της Καθαράς Δευτέρας στην πόλη της Καβάλας. Λοιπόν, πώς κινήθηκε σήμερα η αγοραστική κίνηση εν ώψη φυσικά και του τριήμερου της Καθαράς Δευτέρας? Σήμερα η κίνηση ήταν σε πολύ ικανοποιητικούς ρυθμούς. Ο κόσμος κατέβηκε, ψώνισε, έρχεται το τριήμερο. Προσπαθεί να χαλαρώσει ο κόσμος, βοήθησε και ο καιρός σήμερα. Ήταν μια πολύ ωραία μέρα. Ο κόσμος παίρνει τα βασικά είδη. Βλέπουμε κάποια αύξηση στα προϊόντα, στα πρώτα είδη που αγοράζει και για εν ώψη του τριήμερου? Υπήρχε μια αύξηση σήμερα στη ζήτηση των προϊόντων, αλλά παρόλο αυτά, ο κόσμος κινείται συντηρητικά, δεν εξοδεύει ανεξέλεκτα, κοιτάει να πάρει αυτά που χρειάζεται για να βγάλει το τρίμερό του, όχι ανεξέλεκτα, όχι για να πετάξουμε. Και τι αναμένουμε μέχρι το κλείσιμο? Τα προϊόντα βλέπουμε όλοι, η πάγκη είναι γεμάτη με φρέσκα προϊόντα. Η πάγκη είναι γεμάτη, βλέπω ότι αυτή τη στιγμή ήδη έχουν αρχίσει λίγο οι τιμές και μειώνονται, λόγω του ότι μας πιέζει και ο χρόνος της Λαϊκής. Ήδη είχαν ξεκινήσει από το πρωί σε πολύ καλές τιμές η διάθεση των προϊόντων. Ήδη έχουν συμπιεστεί και πηγαίνουμε προς το πιέζονται κι άλλο για να μπορέσει και ο κόσμος αυτή την ώρα να έρθει να πάρει φτηνά πράγματα. Σήμερα ευτυχώς ο καιρός ήταν καλός, δεν είχαμε βροχές. Κατέβηκε ο κόσμος, έχει αρκετούς τουρίστες, οι οποίοι μάλλον είναι για την Ξάνθη, ήρθαν για το τριήμερο. Ψωνίσανε και αυτοί, δόξα τω Θεώ, είχε δουλίτσα σήμερα. Γεμάτη πάνκι με προϊόντα και οι τιμές κρατούν την ισορροπία που πρέπει. Προϊόντα υπάρχουν, υπάρχει. Οι τιμές είναι αυξημένες σε σχέση με πέρσι, γύρω στο 15-20%. Εμείς προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές χαμηλά, αλλά το πετρέλαιο, διόδια που έχουν ανεβάσει τα κόστη πάρα πολύ, είναι απαγορευτικό και για μας να κρατήσουμε τις τιμές ακόμα χαμηλότερο. Θεωρώ όμως ότι η σχέση ποιότητας τιμής είναι εξαιρετική. Σήμερα είδαμε όντως κόσμο τον οποίο δεν έχουμε ξαναδεί. Φάνηκε λοιπόν από το πρωί ότι μπήκε κόσμο στην Καβάλα, επισκέφθηκε κόσμο στην Καβάλα, καινούριος κόσμος, και Έλληνες αλλά και από Βουλγαρία, από ό,τι κατάλαβα, ξέρω εγώ, και λίγοι Ρουμάνοι, οι οποίοι επισκεφτήκαν την πόλη μας τις τελευταίες μέρες για το τριήμερο. Επισκεφτήκαν λοιπόν και τη Λαϊκή, αυτό ήταν το θετικό.
είχαμε μια λίγο καλύτερη κινησούλα, όχι κάτι το ιδιαίτερο, τουλάχιστον εδώ στα εμπορομηχανικά προϊόντα. Ευελπιστούμε μέχρι το μεσημεράκι να μπορέσουμε να πιάσουμε τον επιθυμητό τζίρο. Μας βοήθησε και ο καιρός. Ευχόμαστε το καλύτερο. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και πριν κλείσουμε έτσι σε λίγο την εκπομπή, να σας πάω σε μια πλατφόρμα η οποία έχει ανοίξει. Για όσους δεν το γνωρίζετε, ο Τουρισμός για Όλους, η πλατφόρμα είναι ανοιχτή. Μπορείτε να κάνετε την αίτησή σας, χρήματα τα οποία θα σας καλύψουν μία μέρα, δύο μέρες, έστω. Σε οποιαδήποτε σημείο της χώρας θέλετε να πάτε. Λοιπόν, ο Τουρισμός για Όλους, νομίζω μέχρι τις αρχές του Απριλίου, αν δεν κάνω λάθος. Για πάμε να δούμε λίγο το βίντεο. Άνοιξε το μεσημέρι της 5ης 14 Μαρτίου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Δικαίωμα υποβολής έχουν μέχρι την 1η Απριλίου όλοι οι δυνητικοί δικαιούχοι που καλύπτουν τα κριτήρια. Σκοπός του προγράμματος Τουρισμός για Όλους είναι η ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού μέσω της επιδότησης σε δικαιούχους υπηρεσιών διαμονής για την πραγματοποίηση διακοπών εντός της επικράτειας. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Τουρισμού και στοχεύει στην ενίσχυση της ζήτησης του εγχώριου τουρισμού κατά το τρέχον έτος. Και η ισχύ του είναι ως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2024. Πιο συγκεκριμένα, στο φετινό πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους υπάρχουν αλλαγές όπως είναι το αυξημένο κουπόνι διακοπών βάουτσερ αξίας έως και 400 ευρώ, η άλλη ψηφιακή χρεωστική κάρτα και τέλος καινούρια χαρακτηριστικά και ενισχυμένα κοινωνικά κριτήρια. Το ποσό που θα δοθεί ανέρχεται στα 200 ευρώ σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, ενώ το ποσό των 300 ευρώ θα δοθεί σε όλα τα φυσικά πρόσωπα. Δικαιούχοι είναι άγαμα ή σε κατάσταση συγχυρίας με προστατευόμενα τέκνα. Δικαιούχοι του προγράμματος Τουρισμός για Όλους είναι άτομα άγαμα ή σε κατάσταση συγχυρίας με προστατευόμενα τέκνα, έγαμοι ή μέρη συμφώνου συμβίωσης με 3 προστατευόμενα τέκνα και άνω, συνταξιούχοι όλων των ταμείων, ενώ το ποσό των 400 ευρώ είναι για ειδικός για αμαία με ισχύως απόφαση συνολικού ποσοστού αναπηρίας άνω των 67%. Όσον αφορά τα εισοδηματικά κριτήρια, χωρίς τέκνα, ανέρχεται στο ποσό των 19.000 έως 31.000 ευρώ, με ένα τέκνο 20.500 ευρώ έως και 32.500 ευρώ, με δύο τέκνα 22.000 ευρώ έως και 34.000 ευρώ, με τρία τέκνα 24.000 έως 36.000, ενώ με περισσότερα τέκνα 29.000 έως και 41.000 ευρώ. Λοιπόν, ό,τι έρθει για καλό είναι, η πλατφόρμα είναι ανοιχτή, εγώ σήμερα έκανα την αίτηση άνετα, σε 20-30 δευτερόλεπτα γίνεται η αίτηση, οπότε όσοι θέλετε να μπείτε και να κάνετε την αίτησή σας, από εκεί και πέρα δεν ξέρω τι θα γίνει, θα είναι με κλήρωση, θα είναι σε όλους, θα φανεί. Λοιπόν, τώρα, εγώ θα κλείσω με κάτι πολύ όμορφο, επειδή σήμερα είναι η μέρα που σηκώνει λαγάνα, έτσι, και νομίζω ότι περισσότεροι ήδη έχετε θυμίσει όλα τα... Όλους όσους υπάρχουν στην περιοχή μας που τους ξέρετε που κάνουν παραδοσιακή λαγάνα από το πρωί. Εγώ θα σας πάω στο Μενέλαο και αυτό θα κλείσω γιατί αναφέρει και για την παραδοσιακή λαγάνα. Το ρεπορτάζ το έκανε η Τζούλια Βασιλείου. Οπότε σας αποχαιρετώ να περάσετε υπέροχα. Βγείτε έξω. Ο ήλιος είναι πάνω. Δεν υπάρχει τίποτα καλύτερο αυτή τη στιγμή. Πάρτε τα σαροκοστιανά στο χέρι, το καλαθάκι σας και πάτε σε ένα πολύ όμορφο μέρος να περάσετε υπέροχα. Εμείς κλείνουμε αύριο κανονικά στη ροή του προγράμματος. Καλή Σαρακοστή σε όλους, να είστε καλά και φυσικά η καθαρή Δευτέρα μας βάζει πλέον στο διάστημα το οποίο έρχεται το Πάσχα. Καλή δύναμη, να είστε όλοι καλά. Γεια σας. Ο φούρνος του Μενέλαου φέτος κλείνει 100 χρόνια λειτουργίας, 100 χρόνια παραδοσιακών οστιμιών με τη συνταγή να παραμένει ίδια με την πάροδο των ετών, με μικρές μόνο αλλαγές, οι οποίες προσελκύουν τους καταναλωτές καθημερινά, όπως είναι τα διάφορα μπερνερλί που προσφέρει το κατάστημα. Ενώ αυτό που κάνει το κατάστημα να διαφέρει σε σχέση με τα υπόλοιπα είναι η νόστιμη λαγάνα του, που εκτός από την ημέρα της καθαράς Δευτέρας φτάνει σε κάθε σπίτι όλο τον χρόνο. Φέτος όμως για πρώτη φορά, μετά από πολλά χρόνια, η λαγάνα από τον φούρνο του Μενέλαου, λόγω του φόρτου εργασίας, δεν θα φτάσει στο τραπέζι των καταναλωτών την ημέρα της καθαράς Δευτέρας. Είναι ένας παραδοσιακός φούρνος 100 χρονών πλέον, γιατί η πρώτη άδεια του φούρνου μας είναι το 1924 από το Μενέλο Σταυρίδη. Εγώ είμαι ο τρίτος συνεχιστής και προσπαθούμε να κρατάμε την παράδοση. Ποια είναι αυτά τα παραδοσιακά προϊόντα που σας διακρίνουν σε σχέση με τους υπόλοιπους φούρνους και με τα υπόλοιπα καταστήματα? Τα παραδοσιακά προϊόντα μας είναι καταρχήν η φουρνόπιτα. Είναι αυτό το ψωμάτι που βγαίνει μόνο στο ονομό Καβάλας, μόνο στη Καβάλα, και το έχουν τα παραδοσιακά ψητοπολία ή snack bar. Μετέπειτα είναι η λαγάνα,
που είμαστε διάσημοι και έχουμε μία είδηση για φέτος, ότι φέτος ο φούρνος του Μενέλου δεν θα δουλέψει την Καθαρά Δευτέρα. Είναι μία απόφαση που πάρθηκε πέρυσι λόγω της μεγάλης ζήτησης. Δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε και ζορίζουμε να το πω κιόλας, αλλά δυστυχώς δεν θα μπορέσω φέτος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα έχετε τη λαγάνα πριν από την Καθαρά Δευτέρα ή μετά την Καθαρά Δευτέρα? Ναι, εμείς είμαστε από τους φούρνους που βγάζουμε όλο τον χρόνο λαγάνες. Θα έχουμε και πριν την Καθαρά Δευτέρα και μετά την Καθαρά Δευτέρα. Μιλώντας στο ένα τσάνελ, ο ιδιοκτήτης, κύριος Ιωάννης Σωτηρέλης, έκανε μάλιστα λόγο για τις ανατιμήσεις που απασχολούν όλους τους καταναλωτές, όπου ο ίδιος δήλωσε πως το δικό του κατάστημα τους τελευταίους μήνες δεν έχει γίνει καμία αύξηση τιμής, αλλά και υπάρχει η ίδια καταναλωτική κίνηση χωρίς καμία απολύτως μείωση. Οι ανατιμήσεις είναι ένα σημαντικό κομμάτι για όλους μας, πιο πολύ για τους επιχειρηματίες, συμμετέπειτα στον τελευταίο κλάδο, τον καταναλωτή. Για τα αρτοπία μπορώ να μιλήσω και προτίσω για το δικό μας αρτοπίο ότι δεν έχουμε κάνει ανατιμήσεις. Προσπαθούμε να απορροφούμε τη ζημία εμείς όσο γίνεται, αλλά αυτό το διάστημα δεν έχουμε κάνει ανατιμήσεις και κοιτάζουμε πορευόμαστε με αυτές τις τιμές που υπάρχουν. Μείωση των καταναλωτών βλέπετε? Ας πούμε οι καταναλωτές σε σχέση με το προηγούμενο χρονικό διάστημα έχουν μειώσει τα ποσότητα σε αυτά που αγοράζουν, επειδή εσείς μπορεί να μην έχετε ακρίβεια, αλλά τα ράφια του σούπερ μάρκετ είναι γεμάτα με ακρίβεια. Ναι, μείωση στο δικό μας το κατάστημα δεν υπάρχει. Λόγω ότι βγάζουμε καινούργια προϊόντα. Τώρα βγάλαμε το τελευταίο προϊόν που βγάλαμε, το πενελί με το κοκορέτσι, που έγινε πανελληνίως γνωστό. Και έχουμε, έρχονται, τι να σας, από παντού έρχονται για να πάνε να δοκιμάσουν. Μαζί με τα άλλα είδη πενελί που κάνουμε. Στα σούπερ μάρκετ μείωση του ψωμιού υπάρχει. Υπάρχει γιατί ο κόσμος στρέφεται σε άλλα αρτοσκευάσματα, όχι στο ψωμί. Και ψωμί μπορείς να βρεις πλέον παντού. Και στα σούπερ μάρκετ και παντού. Ξεκινήσαμε αυτή τη συνέντευξη μιλώντας για τα παραδοσιακά προϊόντα. Ωστόσο, εσείς έχετε φέρει τα παραδοσιακά προϊόντα στο 2024 με παροποιήσεις, όπως είναι τα πενελί, τα διάφορα που έχετε. Ναι. Η λέξη πενελί θα πει, είναι αντιδάνειο τουρκικό η λέξη, θα πει ψωμί με τυρί. Είναι το κλασικό, ας πούμε. Μετέπειτα, ο κόσμος ζητάει και άλλα πράγματα, όπως το πενελί με κοκορές που ανέφερα πριν. Το ζήτησε ο κόσμος, δεν ήταν δικιά μας ιδέα. Και το βγάλαμε. Αν έφερα την παράδοση κοντά, η παράδοση είναι κάτι που βρήκαμε από τους προηγούμενους και το συνεχίσαμε. Όχι, θα έλεγα ότι δεν την έφερα κοντά την παράδοση. Η παράδοση υπάρχει και θα υπάρχει. Μπορεί να λιγοστεύει, αλλά πάντα θα υπάρχει.